τρόμο στο Κίεβο. Εκατοντάδες Ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι ΦΑ-360 κατέκλυσαν το ρωσικό οπλοστάσιο. Πόσο επικίνδυνοι είναι? Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν έχουν εμφανιστεί πολλαπλές αναφορές σε σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει παραδώσει ήδη άγνωστο αριθμό τακτικών βαλιστικών πυράβλων στην Ρωσία. Δεδομένων αυτών των φημών, τα ουκρανικά μέσα μιλούν για μια νέα απειλή η οποία θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες για τον Ουκρανικό στρατό, τις Ουκρανικές πόλεις και τις Ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Η Μόσχα εκτιμάται πως θα χρησιμοποιήσει τα νέα πυρομαχικά που παρέλαβε από την Τεχεράνη για πλήγματα κατά σημαντικών στόχων στην επικράτεια του εχθρού. Η ουκρανική σελίδα Defense Express ανέλησε σε πρόσφατο άρθρο της πόσο επικίνδυνη είναι η ιρανική βαλιστική πύραυλη FAT-360 για την χώρα. Τα όπλα αυτά εκτιμάται πως αποτελούν τους κύριους βαλιστικούς πυράβλους που προμηθεύτηκε ο ρωσικός στρατός από το Ιράν. Ο ρωσικός στρατός πιστεύεται πως έχει παραλάβει πυράβλους FA-360 ξανά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα αναφορές περιέγραφαν πως μέσω της Κασπίας θάλασσας οι Ρώσοι παρέλαβαν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 200 τέτοια πυραυλικά συστήματα από την Τεχεράνη. Στις τεχνικές προδιαγραφές του όπλου να σας ενημερώσουμε πως κάθε πύραυλος FA-360 έχει βάρος 787 κιλών και είναι εξοπλισμένος με εκρητική κεφαλή βάρους 150 κιλών. Μπορεί να πετάξει με μέγιστη ταχύτητα 4 Μαχ, ενώ διαθέτει σύστημα πλοήγησης που συνδυάζει αδρανειακή και δορυφορική καθοδήγηση προς τον στόχο. Στην πραγματικότητα, ο FA-360, ο οποίος συχνά αποκαλείται και BM-120 στο διαδίκτυο, είναι μια μικρότερη έκδοση του μεγαλύτερου πυράβλου FATECH-110. Αυτό το όπλο πιστεύεται πως επιδεικνύει εμβέλεια 350 χιλιόμετρων, ενώ ο μικρότερος FA-360 επιδεικνύει εμβέλεια 120 χιλιόμετρων. Δεδομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών των πυράβλων, εκτιμάται πως ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους πυράβλους FA-360 στις ενεξελίξει μάχες στην Ανατολική Ουκρανία. Πιθανή στόχη των όπλων θα είναι θέσεις των Ουκρανικών στρατευμάτων ή Ουκρανικές πόλεις κοντά στο μέτωπο, όπως το Ποκρόφς, το Σούμι και το Χάρκοβο, εξήγησε η Ουκρανική σελίδα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.